Οι Τούρκοι χάνουν δεκάδε άνδρες του σε κάθε σοβαρή επιχείρηση, γι' αυτό και μετά από μάχε πέφτουν σύμφωνα με κουρδικέ και αραβικέ πηγέ να εξαφανίζουν τι απώλειε του ταχύτατα, ενώ στη συνέχεια δουλειά να λαμβάνει ο ελεγχόμενο τουρκικό τύπο, καθώ στη συνέχεια σφραγίζονται όλα τα στόματα. Η Συριακή Κουρδική Διοίκηση ανακοίνωσε τον συνολικό θάνατο 14 Τούρκων εισβολέων, ενώ κατασχέθηκαν ένα όπλο Α4, ένα τεθωρακισμένο όχημα με τηλεχειρισμό, καθώς και πυρομαχικά και άλλα υλικά. Στα πλαίσια της εκστρατείας Σιγκαχαμπούρου στις 28 Μαΐου στις 13.30, Πραγματοποιήθηκε επίθεση εναντίον των Τούρκων εισβολέων που βομβάρδισαν κουρδικές θέσεις στον Κυρεσόρ, στην περιοχή Ντεράρε και στο Λόφο Ζεντούρα. Άμεσα σκοτώθηκαν από πειρά τρει Τούρκοι, ενώ οι τουρκικέ θέσει καταστράφηκαν εντελώ. Μετά την κουρδική επίθεση, η τουρκική πολεμική αεροπορία βομβάρδισε τι περιοχέ Κέστε, Χιρόρε και Ζεντούρα στην εποχή Μέτινα, καθώ τουρκικά ελικόπτερα μετέφεραν του νεκρού Τούρκου στρατιώτε μεταξύ 22 και 45 και 12. Ταυτόχρονα, ενώ το χωριό Κέστε και ο λόφο Ζεντούρα βομβαρδίζονταν από τουρκικά επιθετικά ελικόπτερα, Κουρδικέ δυνάμει στόχευσαν και χτύπησαν αυτά τα ελικόπτερα με βαριά πολυβόλα. Τα ελικόπτερα των Τούρκων, δεχόμενα πειρά από τα βαριά πολυβόλα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Στι 29 Μαου στι 12, οι εισβολεί που ήθελαν να εισέλθουν στη Σύραγγε, στο Λόφο Ζεντούρα στη Μετίνα δεν το πέτυχαν, προσπάθησαν και πάλι με μη επανδρομένο θωρακισμένο όχημα. Στι 19 Μαου, πραγματοποιήθηκε επίθεση εναντίον των Τουρκικών δυνάμεων στην περιοχή Ζάπ. Εκεί οι Τούρκοι έχασαν τέσσερις στρατιώτες τους, σκοτώθηκαν και τέσσερις Κούρδοι μαχητές. Σε άλλε μάχε, οι Τούρκοι έχασαν άλλου 7 στρατιώτε, ενώ δεν δύναται να διευκρινιστούν οι τραυματίε και η κατάστασή του, αφού οι Τούρκοι, όπω αναφέραμε, του αποσύρουν αμέσω, όπω αναφέρει η ανακοίνωση των Κούρδων. Σε γραπτή ανακοίνωση τη Επιτροπή του Κουρδιστάν, ανακοινώθηκε η επίθεση σε σπίτια Τούρκων φρουρών στο χωριό Κάβεση τη τουρκική περιοχή Μπάτμαν στι 28 Μαου 2021. Στο πλαίσιο της εκστρατείας εκδίκησης που διεξάγουμε στο Βόρειο Κουρδιστάν, συνεργάτες και Τούρκοι φύλακες από το Μαντρίν έως το Ιντσιρλίκ και από την Ούρφα έως το Μπάτμαν εντός τουρκικού εδάφους ήταν οι στόχοι μας εδώ και μέρες πληρώνοντας το τίμημα των πράξεών τους. Κάθε μέλο αυτού του δικτύου, που ονομάζονται Φυλακέ των Χωριών και οι οποίοι φρουρούν του Κούρδου για λογαριασμό των Τούρκων, μαζί με Κούρδου συνεργάτε του που προδίδουν του δικού του ανθρώπου και την επανάστασή μα, θα εξοντώνεται μέχρι ενό, καταλήγει η ανακοίνωση. Ο πόλεμο που ξεκίνησαν οι Τούρκοι κατά των Κούρδων είναι αδυσόπιτο και κυρίω απάνθρωπο, αφού στι απώλειε συμπεριλαμβάνονται και άμαχοι. Το θέμα αυτή τη φορά είναι ότι οι απώλειες των Τούρκων ξεπερνούν ακόμα και τις προσδοκίες των Κούρδων, ενώ δείχνουν τη γύμνια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που προσπαθούν ταυτόχρονα να επιδείξουν ισχύ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.